Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Girls Gang. Εγώ είμαι η Ειρήνη και εδώ είναι η... αυτή. Και σήμερα θα κάνουμε ένα βιντεάκι που θα είναι πολύ σοβαρό, γιατί η Μαρό έχει πάρα πολύ σοβαρό ύπος και με αρχώνεις. Να θυμάσαι στο προηγούμενο βίντεο πως δεν είμαι σοβαρή. Δεν γίνεται να κάνεις σοβαρό intro με τη Μαρό. Γιατί δεν είσαι σοβαρός άνθρωπος. Τι νοείς, έχω κάνει καριέρα έξω. Τι νοείς. Ναι, και το κρατάει ακόμα, παιδιά, για να δείτε πόσο κακία κρατάει μέσα της. Δεν είμαι εγώ σοβαρή. Ξεκίνα το βίντεο. Να σας πω ότι σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για 7 πράγματα που θα έπρεπε να γνωρίζετε για σγουρά μαλλιά. Έτσι δεν είναι? Ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Πάμε. 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 Ξεκινάμε. 1, 2, 3, let's go! Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, νούμερο 1. Το ξέρετε ότι ο μέσος όρος γενικά των μαλλιών που έχει ένα κεφάλι είναι 120.000, ενώ για τις γουρομάλες είναι μόνο 100.000. Εγώ αυτό όταν το έμαθα έπαθα σοκ. What? Γιατί ακούω κάθε μέρα. Τι πλούσιο μαλλί που έχεις, πόσο μαλλί έχεις, πολύ μαλλί. Και μετά ακούω αυτή την πληροφορία, ότι εγώ έχω λιγότερο μαλλί από το μέσα κεφάλι. Νούμερο 2. Το ήξερες ότι δεν πρέπει να λούζεις τα μαλλιά σου κάθε μέρα ή όχι τόσο συχνά? Στην ουσία πρέπει να τα λούζουμε γύρω στις average κάθε 3 μέρες. Αυτό γιατί? Καταρχάς, τα σαπουάν είναι χημικά. Οπότε δεν είναι καλό να βάζουμε χημικά στα μαλλιά μας κάθε μέρα ή πάρα πολύ συχνά. Επίσης, λούζοντας τα μαλλιά μας κάθε μέρα και βγάζοντας το λάδι το φυσικό, ενεργοποιούμε τους σφιγματοδόνες αδένες. Σφιγματογόνες. Ναι, αυτό που είπε η Μπάρουα. Με αποτέλεσμα να λαδώνει πιο συχνά η ρίζα μας. Επίσης, γίνονται και πιο θαμπά και ναι, αποδυναμώνονται. Γίνονται πιο θαμπά γιατί χάνουν τη λάψη τους που έχουν από το λάδι και συνήθως, ενώ η ρίζα είναι λαδωμένη, η άκρη είναι full ξερή και κάνει ψαλίδα. Νούμερο 3. Υπάρχουν διάφορα τύπου σγουρών μαλλιών συγκεκριμένα. Υπάρχει το S-Wavy, το Wavy, το Botticelli, το Coily και ποιο άλλο, Ειρήνη? Το Cross Crew. Το ήξερες σε αυτό? Νούμερο 4. Νούμερο 4. Το ήξερες ότι μπορείς να έχεις πάνω από ένα τύπο μαλλιών στο κεφάλι σου? Δηλαδή, μπορεί μπροστά να έχεις τύπο 2 και πίσω να έχεις τύπο 3. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές. Το έχει και φίλος μας ο Νάσος. Νούμερο 5. Γενικά το σγουρό μαλλί δεν μακραίνει, παιδιά. Μην περιμένετε πολλά. Μακραίνει 6 εκατοστά το χρόνο. Και γι' αυτό πρέπει να κάνεις και σωστούς υπολογισμούς για να το αναφέρεις στο κομμωτή σου, να το καταλάβει. Να ξέρει πώς θα σε κουρεύει, παιδιά. Γιατί δεν μακραίνει το μαλλί. Δεν γίνεται να κουρεύουν το φυσιολογικό τύπου 2-3 εκατοστά το δίμηνο. Με εδώ μακραίνουμε 6 εκατοστά, ρε φίλε. Δηλαδή. Ποτέ. Είχα μαλλί από εδώ και μείνω εδώ 5 χρόνια. Δεν καν τα 6 εκατοστά δεν έπαιρνα. Πόπα δεν χρειάζα. Οκ. Νούμερο 6. Ξέρατε ότι το 90% των μαλλιών μας είναι σε φάση ανάπτυξη, αναπτύσσεται εκεί, πολεμάει και ένα 10% κοιμάται. Δεν κάνει τίποτα, είναι τεμπέλικο. Λες ρε φίλε, αυτή η τρίχα γιατί είναι εκεί τόσα χρόνια? Αυτή γιατί δεν έχει μακρύ. Τι θέλει. Δεν το έχετε παρατηρήσει τα μαλλιά σας. Νούμερο 7, τέλος. Πες το κι αυτό. Το ξέρετε ότι το wavy μαλλί συρρυκνώνεται 5% από το συνολικό μάκρος. Το curly μαλλί συρρυκνώνεται έως 30%. Curly είμαι εγώ. Και το coily μαλλί που είναι σαν της Ειρήνης έως και 75%. 75. 75 ξέρεις τι σημαίνει. Δηλαδή, τα 3 τέταρτα των μαλλιών σου έχουν μαζευτεί. Άμα είναι έτσι, έχουν γίνει έτσι. Λοιπόν, πώς φάνηκε? Εμένα μου αρέσουν όλα. Και όταν τα είχα μάθει πρώτη φορά, μια πες, μου έκανε εντύπωση. Ειδικά το ότι έχω λιγότερο μαλλί από τους υπόλοιπους. Εγώ σου το έλεγα όμως ότι έχεις λιγότερο μαλλί. Εσύ μπορείς να φύγεις, να πας μέσα στην τουαλέτα, να κλειστείς μια εβδομάδα, να μου ζητάς φάει νερό και να μην σου δίνω. Το ακούσατε όλοι αυτό live. Δεν είμαι καθόλου κακιά. Και αυτά, όπως και να έχει.
με τα κακά και τα αρνητικά τους. Τουλάχιστον ξέρω ότι δεν φταίω εγώ, φταίνω αυτά. Συνεχίζει και τα αγαπάω, δεν πειράζει. Παιδιά, γι' αυτό είναι ωραίο. Είναι ωραίο το μαλλί, έτσι πως είναι. Και ας έχει δυσκολίες. Λοιπόν, τι θα κάνετε εσείς? Τι θα κάνετε? Θα κάνετε like, subscribe, subscribe και θα μας γράψετε στα comments ποιο σας φάνηκε πιο ενδιαφέρον από τα 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Βασικά, μπορείτε να γράψετε και νούμερα. Ναι, νούμερα. Επίσης, θα ήθελα να μου πείτε και τι τύπο μαλλιών έχετε. Θα σας σχολιάσουμε. Έτσι, να το κάνουμε μια συζήτηση. Και τα λέμε σε ένα άλλο βιντεάκι. Γεια σας από το Curls Gang. Bye bye. Bye. Μου πλημμύσει το πρόσωπο.